σε όλους. Είμαι ο Σάκης Κανούσιος από το κουρίο SBS Σάκης Barber Shop στο Νέος Μόλ της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο του προδοσιακού ξυρίσματος και σήμερα θα σας δείξω για πρώτη φορά συνδυασμό προϊόντων σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που δείχναμε σειρές της ίδιας εταιρείας. Σήμερα θα κάνουμε λοιπόν ένα συνδυασμό και μάλιστα αυτός ο συνδυασμός είναι τα αγαπημένα μου προϊόντα, είναι τα προϊόντα που μέχρι στιγμής μου έχουν χαρίσει ένα βαθύ και πολύ ωραίο ξύρισμα. Πάμε να δούμε αυτά τα προϊόντα, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για όποιον δεν έχουν παρουσιάσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε το ξύρισμά μας πλένοντας το πρόσωπο με ένα απλό σαπουνάκι γλυκερίνης παπουτσάνι από το σούπερ μάρκετ. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να καθαρίσει το πρόσωπο, να καθαρίσει η επιδερμίδα μας και να αρχίσει το σταδιακό μαλάκωμα στα γένια. Από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιήσουμε τον κύβο για pre-save, τον κύβο της Artisan, της Phoenix Artisan. Αυτό είναι το κουτάκι του. Ένα απλό χάρτινο κουτί, αλλά πανέμορφα διακοσμημένο. Ο κύβος, εγώ τον έχω βάλει σε ένα άλλο κουτάκι, πλέον έχει μείνει μισός, είναι αυτό. Είναι ένα σαπουνάκι pre-save με διάφορα συστατικά μέσα, νέα φόρμουλα, χωρίς κάρβουνο σε σχέση με τις παλιές φόρμουλες. Περιέχει μπακούρι μπάτερ, καπουάκου μπάτερ και μουρμούρου μπάτερ. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, αυτά είναι τα βούτυρά του. Από εκεί και πέρα μέσα περιέχει γλυκερίνης, περιέχει γλυκό λάδι αμυγδάλου, περιέχει λάδι φραγκόσικου, τζοτζόμπα, κερί τζοτζόμπα, λάδι σαφράν, βιταμίνη ε, τι άλλο ξεχνάω, βιταμίνη ε, αλόε βέρα και μενθόλι. Δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι. Μενθόλι, ναι, μενθόλι. Πολύ μενθόλι. Είναι... Γενικά μου αρέσει η μενθόλι. Σε ό,τι προϊόν και αν χρησιμοποιώ, μου αρέσει να χρησιμοποιώ μενθόλι, να έχει μενθόλι μέσα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μενθόλι. Πολύ ωραίο, σαπουνάκι. Τιμή σε αυτό νομίζω κάπου στα 12, 11 με 12 ευρώ, κάπου εκεί θα το βρείτε. Εννοείται ότι στα προϊόντα σούπερ μάρκετ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σας πω για τιμές. Μπορεί να πας αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ και να πάτε, θα τα βρείτε αυτά. Μπολ. Απλό ανοξείδωτο μπολ. Αρκετά μεγάλο, ανοξείδωτη κατασκευή, αρκετά ποιοτικό φαίνεται και για τα 4-5 ευρώ που κάνει, νομίζω ταξίζει τα λεφτά του. Επόμενο, Simpson Trafalgar TAF 3, ένα πινέλο συνθετικό, ένα πινέλο για μένα που είναι ο ορισμός value for money ποιότητας και τιμής, θα το βρείτε κάπου στα 25 με 30 ευρώ. Η ποιότητά του είναι εξαιρετική. Από κάποιους έχω ακούσει πως αν τους το δίναν να το δοκιμάσουν με κλειστά τα μάτια θα πιστεύαν ότι είναι ένα πινέλο ασβού. Είναι τόσο ωραία ποιοτικά η τρίχα που έχει και είναι συνθετική. Λοιπόν, είναι ένα πινέλο αρκετά μεγάλο, δεκάρι, 5 πόντους τρίχα, 5 εκατοστά τρίχα, 5 εκατοστά λαβή, 26 χιλιοστά το κνότ. Η λαβή του είναι χειροποίητη στον τόρνο από μία ρητίνη η οποία είναι αντίγραφη, είναι αντίγραφο του ελεφαδόδου του. Είναι ένα αρκετά όμορφο πινέλο, αρκετά ποιοτικό.
Λοιπόν, και όπως έχουν πει όλοι τα καλύτερα, έτσι έχω και εγώ να πω τα καλύτερα για αυτό το πινέλο. Σαπουνάκι Taylor Shaving Soap, Shaving Cream Soap. Τα έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο για αυτό το σαπούνι. Αυτό που θα πούμε εδώ είναι η τιμή του. Θα το βρείτε κάπου 24-25 ευρώ. Θα το βρείτε μόνο σε κουρία και κομμωτήρια. Η Taylor's δεν πουλάει όπως έχουμε πει στο ίντερνετ. Μόνο σε καταστήματα που συνεργάζονται. After Shave Συμπούσα 2. Λοιπόν, ένα αρκετά ωραίο after shave, αρκετά ενυδατικό για το τέλος. Τα έχουμε πει στο προηγούμενο βίντεο και γι' αυτό με ένα πολύ καλό έντονο και σε διάρκεια, έχει αρκετή διάρκεια το άρωμά του. Το καινούργιο που θα πούμε εδώ είναι η τιμούλα του. Είναι κάπου στα 13 ευρώ. Θα το βρείτε. 100 ml είναι. Mercur 37C Heavy Duty. Μία slot μηχανή κλειστής χτένας, ποιοτικότατη, Mercur άλλωστε, που βγάζει πολύ ποιοτικά πράγματα. Μία μηχανή η οποία είναι, το ύψος της είναι γύρω στα 8 εκατοστά, αν το δείτε και σε σχέση με το πανέλο που είναι 10. Αρκετά χοντρή λαβή, αλλά κοντή, οπότε δεν βολεύει σε κάποιον με μεγάλα χέρια. Όπως είναι τα δικά μου, δεν με βολεύει τόσο πολύ το μήκος, αλλά με βολεύει το ότι είναι χοντρή η λαβή, οπότε την πιάνω πιο άνετα. Το βάρος της είναι καλοζυγισμένη μηχανή, είναι κάπου στα 80 εκατοστά, αρκετά καλοζυγισμένη θα το έλεγα. Οπότε δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πίεση στο πρόσωπο, ξυρίζει. Δουλεύει με την αρχή της λεμιτόμου όπως το ξέρω. Δεν κόβει κάθετα την τρίχα κατευθείαν, αλλά σιγά σιγά λόγω του ανοίγματος που έχει γλιστράει το ξηράφι πάνω στη τρίχα και την κόβει. Και η τιμή της είναι πάνω κάτω 43-45 ευρώ. Κάπου εκεί θα την δείτε. Ταξίζει τα λεφτά της. Κάποιοι λένε ότι είναι επιθετική μηχανή. Μάλλον η εταιρεία λέει ότι είναι μια επιθετική μηχανή. Κάποιοι λένε ότι είναι πιο ήπια. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κάπου στη μέση. Ούτε ήπια είναι, αλλά ούτε και τέρμα επιθετική. Είναι μια στη μέση αυτών των δύο κατηγοριών μια μηχανή. Θέλει λίγο σεβασμό και θα σου χαρίσει πολύ ωραία ξυρίσματα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τη μηχανή. Όλες οι χρήσεις που έκανα στη μηχανή ήταν πάντα με φίδερ λεπίδες. Τις ξέρουμε όλες. Ξέρετε, είναι οι αγαπημένες μου λεπίδες. Τις θεωρώ κορυφαίες. Το μόνο που θα πω εδώ είναι ότι η δεκάδα, οι 10 λεπίδες στο κουτάκι θα το βρείτε κάπου στα 3,5 με 4 ευρώ. Βέβαια μπορούν να βγάλουν πολλές χρήσεις, δηλαδή αν με μέσο όρο 4 ξυρίσματα, εδώ μιλάμε με 3,5-4 ευρώ βγάζουμε 40 ξυρίσματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε, αυτός είναι ο συνδυασμός των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Απλά θα κάνουμε δύο αλλαγές. Πρώτη αλλαγή. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το Shibusa, θα χρησιμοποιήσουμε το Old Spice, το original. Πιστεύω ότι δεκαετία 80-90 όλοι οι πατεράδες μας είχαν στον καθρέφτη τους, τουλάχιστον ο δικός μου πατέρας, πάντα είχε στον καθρέφτη του ένα Old Spice για μετά το ξύρισμα. Οπότε η μυρουδιά του είναι η μυρουδιά μπαμπά. Αυτό μου θυμίζει. Βέβαια είναι το Old Spice και είναι και κάποια ακόμα παλιά After Shave που έχουν χαραχθεί στο μυαλό μου και στο μυαλό πολλών ανθρώπων, στη μνήμη πολλών ανθρώπων, ως η μυρουδιά του μπαμπά. Και γι' αυτό
επιλέγω αυτό το After Shave σήμερα. Και η δεύτερη αλλαγή, αντί για τις λεπίδες της Feather, θα χρησιμοποιήσουμε τις Gillette Super Nasset. Τη Gillette Super Nasset μου τις έστειλε ο φίλος μου ο Σπύλιος να τις δοκιμάσω. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτό το δώρο. Πραγματικά, Σπύλιο, είναι εξαιρετικές λεπίδες. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτές. Αυτές οι λεπίδες δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, από όσο μου είπε ο Σπύλιος και από όσο το έψαξα και εγώ λίγο. Αυτές τις λεπίδες τις έστειλε λοιπόν στο Σπύλιο ένας κύριος από την Κύπρο που κυκλοφορούν εκεί, ο κύριος Κυριάκος Κίτος, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και μέσα από τον κύριο Κυριάκο ήρθαν στα χέρια του Σπύλιο και από το Σπύλιο έχουν μοιραστεί σε πολύ κόσμο, μεταξύ ο ένας με τον άλλον, αλλά πραγματικά είναι πολύ καλές λεπίδες, είναι πολύ κοφτερές, είναι πολύ ωραίες και δεν ζορίζουν στο πρόσωπο καθόλου. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις λεπίδες σήμερα. Και για ακόμη μια φορά να ευχαριστώ στο φίλο του Σπύλιο και στον κύριο Κυριάκο. Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα στο σημερινό μας ξύρισμα. Πιστεύω να πάρουμε όπως κάθε φορά ένα βαθύ και ωραίο ξύρισμα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ετοιμαστούμε και να ξεκινήσουμε το ξύρισμα μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Γένεια 3-4 ημερών περίπου. Θα βρέξουμε λίγο το πρόσωπό μας. Το πινέλο δεν το έχω μουλιάσει, είναι συνθετικό, δεν χρειάζεται, απλά το βουτάω λίγο μέσα σε ζεστό νεράκι για να περάσω το πρόσωπο. Τα συνθετικά πινέλα δεν χρειάζονται μουλιάσμα, είτε είχα τους συνήθει απαλή. Βάζω και τη μηχανή λίγο μέσα σε ζεστό νερό να είναι ζεστή. Εδώ να πω ότι έχω πλύνει πρώτα το πρόσωπό μου με το σαπουνάκι γλυκερίνης στο παπουτσάνι και το ξέβγαλα. Το ξέβγαλα όχι για κανένα λόγο, απλά δεν θέλω να έχω δύο pre-save πάνω στο πρόσωπό μου και το σαπούνι μετά. Οπότε, πάμε πρώτα για τον κύβο. Τον βρέχουμε λιγάκι και με απαλές κυκλικές κινήσεις απλώνουμε στο πρόσωπο. Εδώ να πω ότι δεν θέλουμε να κάνουμε σαπουνάδα με το pre-save μας, οπότε το απλώνουμε με απαλές κινήσεις και σιγά σιγά, ώστε να μας κάνει μια κρέμα στην ουσία από την αρχή, η οποία θα μείνει πάνω στο πρόσωπο και θα μαλακώσει τα γένια μας. Έντονη αίσθηση μενθόλης, απολαυστική για το καλοκαίρι και για όσους τους αρέσει αυτή η αίσθηση. Αυτό το κάψιμο που προκαλεί μενθόλη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε τον αφρό μας, θα τον κάνουμε στον μπολ. Όχι στο πρόσωπο κατευθείαν. Πάμε να κάνουμε τον αφρό. Λοιπόν,
Έχω βάλει λίγο νεράκι μέσα στο σαπουνάκι γιατί είναι σκληρό να μου λιάσει. Θα το ρίξω μέσα στο μπολ μου αυτό το νερό. Συνήθως όταν δεν κάνω αφρό στο μπολ, αυτό το νερό το περνάω στο πρόσωπό μου. Θα βρέξω και λίγο το πινέλο και ξεκινάω να φορτώνω το πινέλο από εδώ. Σιγά σιγά να φορτώσει. Θα το βάλουμε και από εδώ γιατί ό,τι στάξει να στάξει μέσα στο μπολ. Και θα σφίξουμε τη μαρέγκα μας μέσα στο μπολ. Το πινέλο μπορώ να πω ότι λιώνει εύκολα τα σαπούνια. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Και ξεκινάμε να το δουλεύουμε. Σιγά σιγά στην αρχή γιατί είναι ακόμα υγρό πολύ, να μην τα κάνουμε όλα χάλια. Όπως βλέπετε όσο πάει και σφίγγει. Βέβαια επειδή ρίξαμε από την αρχή το σαπούνι που είχε μέσα, το νερό μάλλον που είχε μέσα το σαπούνι, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε. Απλά δουλεύουμε το πινέλο μας για να σφίξει. Τώρα έχω βάλει αρκετό νερό μέσα, οπότε θέλει λίγο περισσότερο δούλεμα μέχρι να σφίξει η μαρέγκα. Αν είχα βάλει λίγο λιγότερο θα έχει σφίξει πιο γρήγορα. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τα γούστα του καθενός, κατά πόσο σφιχτή τη θέλει, πόσο αφράτη τη θέλει τη μαρέγκα στο πρόσωπό του. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Γενικά το παραδοσιακό ξύρισμα σαν άθλημα, σαν χόμπι μπορεί να είναι και φθηνό αλλά και ακριβό. Αυτό που μετράει στο τέλος είναι όχι το αν χρησιμοποιήσεις ακριβά ή φθηνά προϊόντα, ακριβά ή φθηνά εργαλεία. Μετράει, για μένα τουλάχιστον μετράει, αυτή η μία η ώρα που θα έχω ανά 2-3 μέρες στο μπάνιο μου που θα ξυριστώ και δεν θα με ενοχλήσει κανένας και θα το απολαύσω. Και μετράει αυτό, δηλαδή η ώρα που αφιερώνουμε στον εαυτό μας ώστε να νιώσουμε πιο όμορφα. Το αποτέλεσμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι το μέσο για να φτάσουμε ως εκεί. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Μιλάμε για μαρέγκα τώρα, έτσι. Όχι αστεία. Δεν ξεκολλάει από πάνω. Με τίποτα. Ωραία. Ξεκινάμε στο πρόσωπο.
Ένας άλλος τρόπος όταν έχουμε σκληρά σαπούνια και δεν θέλουμε να τα δουλέψουμε στη συσκευασία τους γιατί είναι μικρά ή οτιδήποτε, γιατί είναι μικρή ή απλά δεν θέλουμε να βρέχουν το σαπούνι μετά για να καθαρίζει, μπορούμε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, με ένα μαχαίρι, με ένα κουταλάκι, ξέρω εγώ, με κάτι, να ξύνουμε λίγο σαπούνι μέσα στον μπολ μας, να προσθέτουμε νεράκι και να το δουλεύουμε εκεί κατευθείαν, ώστε το σαπούνι στη συσκευασία μέσα να μην χρειαστεί ποτέ να το ξεβγάλουμε με νερό, να μην χρειαστεί ποτέ να το πλύνουμε από νερό κτλ. Αν και δεν παθαίνει τίποτα, γιατί το σαπούνι το αφήνουμε και στεγνώνει. Το λέμε και αυτό να υπάρχει. Ωραία. Ξεκινάμε. Όπως είπαμε, σλάπ μηχανή. Πιο κλειστή αυτή η γωνία, πιο ανοιχτή αυτή. Οπότε όταν το βάζουμε, αυτή η πλευρά συνήθως ακουμπάει στο αυτή μας. Και αυτή είναι από μπροστά. Ξυρίζοντας, πάμε διαγώνια και κάτω, ώστε τα πολλά γένια να τα πάρει ανοιχτή γωνία, τα πιο λίγα που μένουν να τα πάρει κλειστή. Πολύ καλό πέρασμα. Στο δεύτερο χέρι μετά δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Απλά περνάμε τη μηχανή μας. Προς τα κάτω, το χέρι μου δεν σκαλώνει πουθενά, είναι τελείως λία επιδερμίδα. Εάν πάμε προς τα πάνω, στην κόντρα, η αντίσταση που συναντώ σε όλα τα σημεία, είναι σε όλα τα σημεία ίδια. Αυτό πάει να πει ότι η μηχανή κάπου έχει πάρει παντού στο ίδιο βάθος, δεν έχει πάρει αλλού πιο βαθιά, αλλού πιο έξω. Αυτό οφείλεται στην πίεση κατά κύριο λόγο που ασκούμε στη μηχανή, άρα ασκούμε την ίδια πίεση σε όλα τα σημεία
και στο τέτοιμα που κάνουμε στο δέρμα μας. Τεντώνουμε παντού το ίδιο, για ώστε να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Ελπίζω να πούμε ότι είναι ήπια, αρκετά ήπια, αλλά αρκετά κοφτερή, δεν είναι τόσο σκληρή στο πρόσωπο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο χέρι. Μαντέψτε, σήμερα θα κάνουμε κότα στο δεύτερο χέρι. Είδε το ξύρισμα που έχουμε πάρει στη φορά της τρίχας είναι αρκετά βαθύ. Δηλαδή και εδώ να μέναμε ήταν, θα ήταν καλό. Αλλά είπαμε, ο αγαπημένος συνδυασμός είναι αυτός, οπότε μπορούμε να κάνουμε και μία κόντρα άφοβα. Εντάξει, παιδιά, το σαπούνι τι έχει κάνει και το πινέλο. Η μενθόλη έχει μπλεχτεί με τον αφρό και βγάζει μια δροσιά ακόμη περισσότερη τώρα. Και εδώ κοίταξε, τι έχουμε ακόμα, σαπούνι και από αφρό. Το μόνο αρνητικό είναι η μικρή λαβή, η κοντή λαβή, για μένα.
κάποια στιγμή θα την αλλάξω. Αλλά πλέον επειδή έχουμε πάντα, πλέον όλοι έχουμε πάρα πολλές μηχανές, δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να πάρω ακόμα μία μηχανή μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Τα δύσκολα σημεία που έχω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ξύρισμα πολύ βαθύ. Εδώ, σε αυτό το σημείο και σε αυτό το σημείο, τα γένια μου έρχονται έτσι. Οπότε η κόντρα που πρέπει να πάρω είναι προς τα έξω. Δεν έχει ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Έτσι, εδώ. Ωραιότατο ξύρισμα. Πάρουμε μπλοκ, δεν χρειάζεται να περάσουμε. Το έχω κάνει πολλές φορές. Ερεθισμούς δεν είχα ποτέ. Το μόνο που θα περάσω είναι λίγο αφρό ακόμη, λίγο μαρέγκα ακόμη στο πρόσωπο, για να ενυδατωθεί το σαπούνι, το πρόσωπο ή η επιδερμίδα από τα συστατικά που έχει το σαπούνι μας. Και έχουμε πει εδώ ότι μιλάμε για ένα εξαιρετικό σαπούνι. Εάν κάτι δεν πήγαινε καλά στο ξύρισμά μας, αυτό το πράγμα εδώ τώρα που κάνω, δεν θα μπορούσα να το κάνω με το πινέλο. Όχι με αυτό το πινέλο. Με οποιοδήποτε πινέλο. Με ενοχλεί πάντα όταν δεν γίνεται, δεν είναι, όταν το ξύρισμα προκαλεί ερεθισμούς στο δεύτερο ή στο τρίτο χέρι πέρασμα μαρέγκας. Λοιπόν, πάντα με ενοχλεί το πινέλο. Αυτό έχει τόσο πολύ, το συνθετικό, αλλά κάποια που έχω ασβού και ειδικά κάποια χείρου, είναι σαν να περνώ σειρματόβουτσα μετά πάνω από το πρόσωπο μου. Όσο μαλακά και να τα έχω. Και να είναι. Ωραία. Και κοιτάξτε ακόμα τι έχουμε. Τρία χέρια πέρασμα. Πινέλο μέσα τι έχει κρατημένο. Είναι δυνατό πολύ. Αυτό είναι για άλλα δυο ξυρίσματα μαρέγκα. Για άλλα δυο ξυρίσματα μαρέγκα. Και όσο το δουλεύεις, τόσο πιο πολύ γίνεται. Λοιπόν,
αφήνουμε λίγο το σαπουνάκι να δουλέψει. Ξεπλυνόμαστε. Και ερχόμαστε για το... για το after shave. Old Spice. Ομπάς. Ξεπληθήκαμε. Έχουμε κάνει ξύρισμα βαθύ. Πρώτη φορά κοντρά σε βίντεο. Ερυθισμό δεν έχουμε πουθενά. Και πάμε λοιπόν για το after shave. Πάμε να θυμηθούμε λίγο την παιδική μας ηλικία. Τότε που τα πράγματα ήταν πιο απλά, πιο όμορφα. Ποσότητες, όσο θέλει ο καθένας, σίγουρα είναι κυμπάρεις αυτά. Άρα πατέρα. Old Spice. Εκεί, δεκαετία 90. Τσιρίχος ξανά. Είναι καλό τα... είναι ωραίο όταν τα αρώματα γενικά ξυπνούν τις αισθήσεις μας. Αλλά πιο πολύ όταν ξυπνάνε και μας, όταν ξυπνάνε τις αναμνήσεις μας, όταν μας κάνουν να θυμηθούμε πράγματα, όμορφα πράγματα, είναι πολύ καλό. Και αυτή είναι η φιλοσοφία μου σε ό,τι κάνω πάνω στο χώρο του, του κουρίου, πάνω στο επάγγελμα του κουρέα. Προσπαθώ να ξυπνάω πάντα όμορφες αναμνήσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το ξύρισμά μας. Old Spice και τα μυαλά στα κάγκελα. Πάμε να κλείσουμε το βίντεο και να πούμε και το tips της ημέρας. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο με τον αγαπημένο συνδυασμό προϊόντων και εργαλείων. Είναι ο πρώτος συνδυασμός αγαπημένων προϊόντων μέχρι στιγμής. Το tips της ημέρας, η συμβουλή της ημέρας είναι πια: μην κρίνετε τα προϊόντα μόνο με την τιμή τους, αν είναι ακριβά ή φθηνά. Σίγουρα τα περισσότερα θα σας αποζημιώσουν. Αν κρίνετε μόνο με αυτό το κριτήριο, θα σας αποζημιώσουν μόνο από τις χρήσεις τους. Σίγουρα τα περισσότερα θα βγάζουν πάρα πολλές χρήσεις. Οπότε το κόστος τους πέφτει από χρήση σε χρήση. Για μένα, κρίνετε τα προϊόντα με δύο κριτήρια. Πρώτον, τι ταιριάζει στο δέρμα σας, τι ανάγκες έχετε και τι ταιριάζει σε εσάς. Και δεύτερο κριτήριο, πού σας ταξιδεύουν αυτά τα προϊόντα, τα αρώματα και οι υφές των εργαλείων. Κρίνεται με αυτά τα στοιχεία. Ένα κοινό, όπως είπαμε, είναι το τι ταιριάζει στο πρόσωπό σας, και ένα ακόμη πιο ωραίο, το δεύτερο, το πιο ωραίο για μένα, είναι πού μας ταξιδεύουν αυτά τα αρώματα, οι υφές, το άγγιγμα, κάτι απαλό, ένα απαλό πινέλο, ένα γλυκό γλίστριμα στο ξηράφι που δεν θα σας ζωρίσει, ένα άρωμα παλιό το οποίο θα σας θυμίσει κάτι από τα παλιά, κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο, την παιδική σας ηλικία, από κάποιον φίλο, από κάποιον γνωστό, από τον πατέρα σας, ή κάτι πιο μοντέρνο που θα διεγείρει και το αντίθετο φύλλο. Αυτά πιστεύω ότι πρέπει να είναι τα κριτήρια που πρέπει να έχουμε όταν διαλέγουμε κάποια προϊόντα στο παραδοσιακό ξύρισμα. Το διαλέγουμε μάλλον τα προϊόντα του παραδοσιακού ξύρισματος.
Γιατί όπως είπαμε, το παραδοσιακό ξύρισμα δεν είναι αν χρησιμοποιώ κάτι ακριβό ή αν χρησιμοποιώ κάτι φθηνό. Το παραδοσιακό ξύρισμα είναι αυτή η ώρα που αφιερώνουμε στον εαυτό μας για να τον κάνουμε να αισθανθεί πιο όμορφος. Να τον κάνουμε να αισθανθεί πιο ωραία. Να βγάλουμε από πάνω μας την κούραση. Γι' αυτό πολλοί θα έχετε ακούσει ότι ξυρίζονται ή αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί. Ή για να χαλαρώσουν από την ένταση της ημέρας και να πάνε να κοιμηθούν, ή να ξυπνήσουν και να ξεκινήσουν την ημέρα τους ευχάριστα, αναζωογονημένα. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα, αυτό το βίντεο μάλλον θα βγει πολύ μεγάλο. Ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να σας άρεσε, να τα βρήκατε ενδιαφέροντα όλα και να κατάφερα να σας ταξιδέψω πιο πίσω. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας και τις ιδέες σας στα σχόλια του βίντεο. Να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Καλή συνέχεια σε όλους και τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο.